Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στο Αγωναυπλία.gr με την εκπομπή «Υπάρχει ελπίδα». Και σαφώς υπάρχει ελπίδα όταν υπάρχουν νέοι άνθρωποι που εμπνέονται, δημιουργούν, φτιάχνουν όμορφα πράγματα τα οποία εμείς απολαμβάνουμε και μέσα από τα οποία γινόμαστε καλύτεροι και σοφότεροι. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι και η Σμήνη Μπάρακλη, συγγραφέας με καταγωγή από τον Άφλιο, η οποία σήμερα θα μας ταξιδέψει στις σελίδες του νέου της βιβλίου με τίτλο «Λικέρ Τριαντάφυλλο». Ισμήνη, καλώς ήρθες στο αγωναυπλία.gr, στην εκπομπή μας και καλή επιτυχία στο νέο σου βιβλίο. Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Στο καινούργιο σου βιβλίο, mm-hmm. για να μας ταξιδέψεις στις σελίδες του, θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια σε σχέση με το τι έχει προηγηθεί. Δηλαδή, αν έχεις γράψει και άλλα βιβλία, ποια βιβλία είναι αυτά, και μάλιστα, από ό,τι γνωρίζω, πρόσφατα βραβεύθηκες και από μια μεγάλη εταιρεία mm-hmm. Για ένα από τα βιβλία σου. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι ξεκίνησα πέρυσι, τέτοια εποχή, το πρώτο μου μυθιστόρημα ήταν ένα γυναικείο. Είναι ένα γυναικείο διασκεδαστικό βιβλίο με τίτλο «Από τα γκούτσι στο ταγάρι», με πολύ χιούμορ και πολλά αισιόδοξα μηνύματα για εμάς τις γυναίκες που παλεύουν καθημερινά. Και λίγους μήνες μετά, το φθινόπωρο του 2013, κυκλοφόρησε το πρώτο μου παιδικό βιβλίο με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός κακομαθημένου», ένα βιβλίο που αγαπήθηκε πολύ από τα παιδιά, που πολύ γρήγορα πέρασε στην τρίτη του έκδοση και τώρα μάλιστα αυτές τις μέρες κυκλοφορεί και το νούμερο 2, η σπαρταριστική συνέχεια του πρώτου, το οποίο είχε την τύχη να βραβευτεί, να πάρει το βραβείο εφηβικής λογοτεχνίας. Τι είναι λοιπόν το Λικέρ Τριαντάφυλλο? Το Λικέρ Τριαντάφυλλο είναι ένα ονειρικό ταξίδι στην Αργολίδα του προηγούμενου αιώνα. Η ιστορία ξεκινάει το 1904 από την γειτονιά του Ψαρομαχαλά mm-hmm. και τελειώνει το 1998 ακριβώς στο ίδιο σημείο, ακριβώς στο ίδιο σπίτι. Κλείνει λοιπόν μέσα του έναν ολόκληρο αιώνα, έναν ιδιαίτερο αιώνα, με το ρομαντισμό της εποχής, την ατμόσφαιρα εκείνη την πολύ όμορφη της εποχής, τις αδιαπραγμάτευτες αξίες και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που συμπορεύτηκαν όμως σε σκληρά γεγονότα, με σκληρά γεγονότα της ιστορίας, όπως τους πολέμους, την φτώχεια, τις θανατηφόρες επιδημίες. Το Λικέρ Τριαντάφυλλο έχει έτσι μία ζωντανή γραφή που δημιουργεί εικόνες. Οι αράδες γίνονται ένα κινηματογραφικό πανί, ζωντανεύουν οι ήρωες, τραβούν τον αναγνώστη από το χέρι να μπει μέσα στην ιστορία, να ζήσει από κοντά όσα έγιναν, να σεριανίσει τα σοκάκια, να ανέβει τις δρομόσκαλες και να γίνει μάρτυρας μιας μυστικής ιστορίας αγάπης που έχει την ιδιαιτερότητα, το νήμα της ζωής των ηρώων να πλεχτεί με αληθινά ιστορικά γεγονότα του τόπου. Ναι, βεβαίως. Κεντρικό πρόσωπο λοιπόν του βιβλίου είναι η Ασημίνα,
που γεννιέται στην παλιά πόλη του Ναυπλίου και μεγαλώνει χωρίς την αγάπη του πατέρα της, ενός σκληρόκαρδου ανθρώπου, έτσι με πέτρινη καρδιά που δεν μπορεί να εκφράσει κανένα συνέστημα, αλλά μελώνει όμως ως το φιλοκάρδι με την αγάπη και τη στοργή της μάνας της. Σε ηλικία 9 ετών χάνει τη μητέρα της και αναγκάζεται να μεγαλώσει μόνη της τα 3 μικρότερα αδέρφια της και αρκετά χρόνια μετά γνωρίζει τον Παναή που έρχεται στην ζωή της ως ο μεγάλος, καθοριστικός και μοιραίος έρωτας. Λίγο καιρό μετά θα χρειαστεί να πολεμήσει στην απέναντι όχθη του Αιγαίου, ο αγαπημένος της, θα χάσει τα ίχνη του και η ίδια θα βρεθεί διωγμένη από τον πατέρα της και παντρεμένη στην Αθήνα χωρίς τη θέλησή της. Το νήμα λοιπόν της ζωής των ηρώων μου μπερδεύεται και δεν ορίζουν εκείνη την τύχη τους, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην πραγματική ζωή. Τα ιστορικά γεγονότα σαφώς είναι πραγματικά, έτσι. Η ιστορία αυτή και η σχέση της Ασημίνας με τον σύντροφό της έχει πραγματικά στοιχεία. Δηλαδή είναι μια πραγματική ιστορία που έχει και κάποια στοιχεία έτσι, φαντασίας. Είναι μυθοπλασία. Έχω πάρει πολλά, αρκετά γεγονότα αληθινά από τη ζωή της γιαγιάς μου, όμως επί της ουσίας είναι μια μυθοπλασία. Εκεί που έχω βασιστεί σε αληθινά γεγονότα είναι στα ιστορικά γεγονότα που τα μελέτησα και με εντυπωσίασαν, με συγκλώνησαν, μπορώ να πω, τόσο πολύ που δεν μπορούσα από το να μην τα πλέξω με τις ζωές των ηρώων και με το βιβλίο μου. Κάποιο ιστορικό γεγονός έτσι χαρακτηριστικό που συμπεριλαμβάνει στο βιβλίο? Είναι πολλά. Θα ήθελα να σταθώ όμως σε ένα που έχει έτσι ένα ιδιαίτερο μήνυμα. Λίγες ημέρες πριν την επέλαση των Γερμανών, τον Απρίλιο του 40, όταν είχαν έρθει λοιπόν 3 υπεροκειάνια και ήταν αραγμένα στο λιμάνι του Ναυπλίου, περιμένοντας να μαζέψουν όλους τους συμμάχους στρατιώτες από όλη την Πελοπόννησο, Βρετανούς, Νεοζηλανδούς, Αυστραλούς, με σκοπό να τους φυγαδεύσουν προς νότο να μην πέσουν στα χέρια των Γερμανών. Τα Γερμανικά όμως στούκαστα ανακαλύπτουν τα πλοία, τα βομβαρδίζουν και τελικά τα βυθίζουν. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό της απέραντης θλίψης, του θανάτου, της καταστροφής, μέσα από την ταραγμένη θάλασσα, ξεπροβάλλουν πανέμορφα άλογα, άριστης ράτσας, του Βρετανικού υπηκού, τα οποία ξεκινούν να κολυμπούν από τη θάλασσα προς την ξηρά, βγαίνουν τελικά έξω στην ακτή και τρέχουν προς τα βουνά ελεύθερα. Αυτό το μήνυμα που βγάζει αυτή η εικόνα, έτσι, βρίσκεται και μέσα στις δικές μου τις πεποιθήσεις, μέσα από κάθε σκληρή δοκιμασία της μοίρας, υπάρχει ένα φωτεινό σημείο του ορίζοντα που θα μας γεμίσει αισιοδοξία, που θα μας γεμίσει ελπίδα και που δεν μένει παρά να το ανακαλύψουμε. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, από πού εμπνεύστηκες? Είμαι εμπνευσμένη από το Ναύπλιο, από τις ομορφιές της πατρίδας μου. Έχω εμπνευστεί από τα σοκάκια, από το γύρο της Αρβανιτιάς, από τη θέα, από το Παλαμίδι. Αλλά αυτό το βιβλίο νομίζω ότι το αισθάνθηκα έτσι σαν μία οφειλή και στην πατρίδα μου και στους προγόνους μου. Ένα βιβλίο που μέσα από μία δυνατή ιστορία αγάπης διαφυλάττει και αληθινά ιστορικά γεγονότα του τόπου. Και είναι ένα βιβλίο που κουβαλάει μέσα από πολλή αγάπη σε όλες τις μορφές και έτσι είναι ένα μικρό, μία ελάχιστη ανταπόδοση στον τόπο καταγωγής μου, στον Ναύπλιο και σε όσους έθεψε το μέρος αυτό. Γιατί Λικέρ Τριαντάφυλλο και όχι ένας άλλος τίτλος? Το Λικέρ Τριαντάφυλλο
Έχει άμεση σχέση με τους ήρωες, με την μάνα της, του κεντρικού προσώπου, της Ασημίνας, τη Βασιλική. Της το έμαθε να το φτιάχνει από μικρή. Το έφτιαχνε στη ζωή της, λοιπόν, σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής της. Έφτιαχνε λικέρ τριαντάφυλλο και τριαντάφυλλο γλυκό του κουταλιού. Και είναι τόσο έντονο, λοιπόν, αυτή τα αρώματα και η γεύση που νομίζω ότι βγαίνουν και μέσα από το βιβλίο και μένει μετά αυτή η εντύπωση ζωντανή. Από το Κούτσι στο Ταγάρι, το οποίο είναι ένα βιβλίο με πολύ χιούμορ και το οποίο μιλάει για τη ζωή της σύγχρονης γυναίκας, βρέθηκε σε ένα τελείως διαφορετικό βιβλίο. Βέβαια, αυτό, ναι. Το Λικέρ Τριαντάφυλλο. Πώς έγινε αυτό? Ήταν η ανάγκη μου, ήταν η ανάγκη μου να γράψω αυτό το βιβλίο. Το αισθάνθηκα σαν μια πολύ μεγάλη εσωτερική ανάγκη. Αυτή είναι η αλήθεια, από ένα διασκεδαστικό βιβλίο με πολύ χιούμορ. Πέρασα σε μια ιστορία αγάπης που περνάει διαπυρός και σιδήρου, σε μια ιστορία αγάπης που παλεύει με πολύ δύσκολους καιρούς. Όμως, το ίδιο μήνυμα της αισιοδοξίας, γιατί και στο πρώτο βιβλίο υπάρχουν πολλά αισιόδοξα μηνύματα και σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν πολλά αισιόδοξα μηνύματα. Είναι κοινό, λοιπόν, το στοιχείο αυτό της αισιοδοξίας που το είχαν οι πρόγονοί μας και πρέπει να το έχουμε κι εμείς. Νομίζω πως το κληρονόμησαν και σε εμάς και πρέπει να το διατηρήσουμε ζωντανό, όσο δύσκολες και να είναι οι εποχές. Δεν νομίζω πως είναι δυσκολότερες από εκείνες τις εποχές. Είναι κοινό, λοιπόν, και στα δύο βιβλία το μήνυμα της αισιοδοξίας. Διαβάζοντάς τα, ο αναγνώστης, στο τέλος του βιβλίου, ποια είναι η γεύση τελικά που του μένει ή ποια γεύση επιχείρησε εσύ να μείνεις να αναγνώσεις στο τέλος? Αξίζει τον κόπο να προσπαθούμε, αξίζει τον κόπο να παλεύουμε, αξίζει τον κόπο, όσο δύσκολες και αν είναι οι στιγμές, να ανακαλύψουμε αυτό το φωτεινό σημείο στον ορίζοντα. Ετοιμάζεις κάποιο καινούριο βιβλίο? Γράφω. Θα ήθελα πολύ να συνεχίσω και το Περικό. Θα ήθελα πολύ να δημιουργήσω και ένα καινούριο μυθιστόρημα. Προσπαθώ. Ισμήνη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία από καρδιάς. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Να έχεις πάντα την έμπνευση και να γράφεις τόσο ωραία βιβλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Υπάρχει ελπίδα. Κοντά μας ήταν η ναυπλιώτισσα συγγραφέας, η Ισμήνη Μπάρακλη, η οποία μας ταξίδεψε στις σελίδες του καινούργιου του βιβλίου «Λικέρ Τριαντάφυλλο». Ένα βιβλίο το οποίο συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Να είστε όλοι καλά.